Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να μεταφέρουμε ένα αρχείο μεταξύ δύο οποιοδήποτε συσκευών, είτε είναι υπολογιστή είτε κινητό τηλέφωνο, μέσα από το οικιακό μας δίκτυο ή δίκτυο εργασίας. Η εφαρμογή είναι πολύ απλή, ονομάζεται snapdrop.net, δεν χρειάζεται κάποια εγκατάσταση είτε λογαριασμό, απλά ανοίγουμε τη συσκευή που θέλουμε, εδώ που έχω τον υπολογιστή μου, και στο browser πληκτρολογούμε τη διεύθυνση snapdrop.net. Το ίδιο κάνουμε και στο κινητό μας. Ανοίγουμε ένα browser και βάζουμε και εδώ τη διεύθυνση snapdrop.net και βλέπουμε ότι στον υπολογιστή που έχει όνομα Orange Pink έχω ανακαλύψει το κινητό μου με αυτό το όνομα Blue Cephalop όπως λέγεται και αντίστοιχα εδώ στο κινητό έχω ανακαλύψει τον υπολογιστή μου. Και έτσι, αν θέλω να μεταφέρω ένα αρχείο από τον υπολογιστή, κάνω κλικ εδώ, επιλέγω μία εικόνα ή κάποιο αρχείο, τέλο πάντων, και βλέπουμε ότι θα μεταφερθεί στο κινητό μου. Πατάω το save για να το αποθηκεύσω. Το ίδιο μπορώ να κάνω και από το κινητό, να πατήσω εδώ τον υπολογιστή και να επιλέξω θέλω από την κάμερα ή από τα αρχεία μου κάποιο αρχείο να επιλέξω. Ας βάλω λοιπόν εδώ το αρχείο και βλέπω ότι μεταφέρεται στον υπολογιστή μου. Πατάω και εδώ Save και το αποθηκεύω στις λήψεις. Μια πολύ απλή εφαρμογή. Δουλεύει μέσω του browser, δεν χρειάζεται κάποιο λογαριασμό ή εγκατάσταση. Και η βασική προϋπόθεση είναι, το τονίζουμε, θα πρέπει και οι δύο συσκευές να είναι στο ίδιο δίκτυο. Δεν θα δουλέψει δηλαδή αν το κινητό μας είναι σε δίκτυο δεδομένων. Αυτά λοιπόν για το snapdrop.net.